αυτό τώρα τελειώνει. Για να έχουν τα Χανιά και πάλι φωνή, τη δική σας φωνή. Ο τόπος μας έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης σε όλους σχεδόν τους τομείς. Στον τουρισμό, στον πρωτογενή τομέα, στην καινοτομία, στην ενέργεια. Όμως η κυβέρνηση που φεύγει άφησε τα Χανιά στην τύχη τους. Κανένας σχεδιασμός, καμία ουσιαστική παρέμβαση στις υποδομές του νομού. Δεν νοιάστηκαν καθόλου για τον τόπο μας. Σκεφτείτε ότι για το μεγαλύτερο έργο οδοποιίας της Κρήτης στο ΒΟΑΚ, για τα Χανιά οι μελέτες είναι ανύπαρκτες. Σκεφτείτε, φίλες και φίλοι, ότι είχαμε έναν Υπουργό Υγείας από το Ρέθυμνο, έναν αναπληρωτή υπουργό υγείας από τα Χανιά και η κατάσταση του Περιφερειακού Νοσοκομείου Χανίων είναι η χειρότερη σε όλη την Κρήτη, για να μην πω σε όλη την Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, γνωρίζω καλά ότι είσαστε απογοητευμένοι και δύσπιστοι. Έχετε περάσει και έχουμε περάσει πολλά δύσκολα χρόνια. Έχετε ακούσει πολλά και έχετε δει λίγα. Και προφανώς αναρωτιέστε τι θα αλλάξει τώρα. Σας απαντώ λοιπόν. Έχουμε σχέδιο, σχέδιο ρεαλιστικό και κοστολογημένο για όλες τις μεγάλες παρεμβάσεις. Γιατί είμαστε έτοιμοι και δεν θα χάσουμε ούτε μία μέρα. Γιατί έχουμε μάθει από τα λάθη μας. Γιατί εγγυητής για όλα αυτά είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αυριανός κρητικός πρωθυπουργός. Η Κρήτη θα έχει ένα πρωθυπουργό που δεν χρειάζεται να του πούνε οι καρεκλοκένταυροι τα προβλήματα. Θα τα ξέρει μόνος του, γιατί έχει περπατήσει τα βουνά μας, έχει δει τις παραγωγές μας, έχει μιλήσει για τον τουρισμό μας και ξέρει τις ανάγκες μας. Γι' αυτό βάζουμε το πύχη ψηλά, για να κερδίσουν τα Χανιά αυτά που αξίζουν. Εκεί είναι οι πιο κρίσιμες αυτών των δεκαετιών. Η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε από μια κυβέρνηση που επιχείρησε να διχάσει τους Έλληνες, που είπε ατελείωτα ψέματα, που φορολόγησε αγρίως τους πάντες, που εξόντωσε τη μεσαία τάξη για λόγους, λέει, ταξικής πολιτικής, εξόντωσε οικονομικά κάθε Έλληνα, αγρότη, μικρό επιχειρηματία, έμπορο. Στα Χανιά, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί παρά να είναι στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας, που με την ψήφο του λαού και τη βοήθεια του Θεού ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα. Την Κυριακή, φίλες και φίλοι, δεν πρέπει να λείψει κανείς από τις κάλπες, ούτε ένα. Εμείς οι Χανιώτες έχουμε και ένα άλλο στοίχημα μπροστά μας, να φέρουμε πρώτη τη Νέα Δημοκρατία στο νομό μας. Κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ από τη μεταπολίτευση και μετά. Θα είναι ένα ηχηρό μήνυμα πολιτικής αλλαγής και ελπίδας μαζί με αυτό που θα στείλει ολόκληρη η Ελλάδα. Το μέλλον των παιδιών μας, των γενιών που έρχονται, είναι στα χέρια μας. Όλοι μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά. Όλοι μαζί θα ανεβάσουμε τα Χανιά. Λίγο ακόμα, λίγο ψηλότερα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί όλο αυτό το καιρό μου δείξατε την αγάπη σας με κάθε τρόπο. Δεσμεύομαι
ότι θα είμαι πάντα δίπλα σας, ανταποδίδοντας και την αγάπη και την εμπιστοσύνη. Δεσμεύομαι ότι τα Χανιά θα έχουν και πάλι φωνή ισχυρή, αποτελεσματική. Εμπρός λοιπόν, όλοι μαζί για την ίδια.